Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα που θέσαμε από την πρώτη στιγμή και το οποίο δεν έχει απαντηθεί πιστικά, τουλάχιστον από την κυβέρνηση. Ποιο είναι αυτό το ερώτημα? Για ποιο λόγο γίνεται η σημερινή συζήτηση? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος να συζητάμε ένα νομοσχέδιο από τη στιγμή που υπάρχει νόμος πρόσφατος για την ψήφο των αποδήμων, νόμος ψηφισμένος με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και με τη δική σας ψήφο, του κυρίου Κουμουτσάκου, του κυρίου Βορύδη, των κυρίων και των κυριών του Πασόκ κτλ. Για ποιο λόγο συζητάμε ένα νομοσχέδιο τέτοιο όταν θα έπρεπε να συζητηθούν άλλα ζητήματα? Τι θα έχει νόημα να συζητήσουμε? Θα έχει νόημα να συζητήσουμε ζητήματα βεβαίως εφαρμογής αυτού του νόμου, όταν εμείς το ζητάμε εδώ και ένα χρόνο από την πρώτη στιγμή που συστάθηκε η Διακομματική Επιτροπή στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εδώ και ένα χρόνο τον Αύγουστο του 2020. Θα έπρεπε να συζητάμε ζητήματα καλύτερης ενημέρωσης για τον νόμο, γιατί προφανώς υπάρχουν ζητήματα που σχετίζονται με άγνοιες και συγχύσεις, όπως επίσης θα έπρεπε να συζητάμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με γραφειοκρατικά εμπόδια ή δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες σε πολλές περιπτώσεις από τη λειτουργία προξενικών διπλωματικών αρχών κτλ. Που φυσικά όμως δεν έχουν να κάνουν με την ουσία του νόμου, έχουν να κάνουν με το γεγονός του πώς έχετε καταντήσει τις προξενικές και τις διπλωματικές αρχές, με την αποψήλωση, με τις ελλείψεις προσωπικού, με μια σειρά τέτοια ζητήματα. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, κύριε Βορύδη, εμείς θέσαμε το ζήτημα αυτό και στην τότε ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και είπαμε το εξής, ρωτήσαμε μάλλον, υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα σε σχέση με την άντληση, την αναζήτηση των αναγκαίων δημοσίων εγγράφων που ζητάει ο νόμος, πτυχία, απολυτήρια, ένσημα, στρατό κτλ. Η απάντηση που πήραμε τότε από τους προκάτοχους σας ήταν ότι αυτά τα ζητήματα θα λυθούν. Ότι αυτά τα ζητήματα θα λυθούν και θα μπορούν σε πολλές περιπτώσεις που απαιτείται, γιατί δεν απαιτείται σε όλες, όσοι είναι κάτω από 30 χρονών δεν υποχρεωμένοι βάσει του νόμου να αποδείξουν φορολογικό δεσμό. Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται, αυτό το ζήτημα θα μπορεί να εξασφαλιστεί. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί δεν το λύνετε? Γιατί υπερδιωγγώνετε αυτή τη δυσκολία που σε πολλές περιπτώσεις είναι υπαρκτή, που δεν έχει να κάνει όμως με τον νόμο? Γιατί προφανώς θέλετε να υπονομεύσετε την εφαρμογή του νόμου. Αυτό είναι που σας νοιάζει. Το νόμο που εσείς ψηφίσατε και τώρα τον χαρακτηρίζετε ως αιμονή. Αιμονή τον χαρακτήρισε ο κύριος Βλάσης, αρμόδιος υπουργός απόδημου ελληνισμού. Τι είναι αιμονή? Αυτό που ψηφίσατε. Αυτό που ψηφίσατε είναι αιμονή. Το άκρον άωτον του πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος, ο πραγματικός λόγος της σημερινής συζήτησης. Ο πολιτικός τυχοδιοκτισμός και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, τα πολιτικά παιχνίδια που παίζετε στις πλάτες των απόδημων για ψηφοθυρικούς λόγους, όταν είσαστε εσείς αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, μαζί φυσικά με το κίνημα αλλαγής, ΠΑΣΟΚ, που ευθύνεστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες μετανάστες, εργαζόμενοι και φοιτητές του εξωτερικού. Είτε μιλάμε για τα ζητήματα της εκπαίδευσης, 80% τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, οι κυβερνήσεις διαδοχικά, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, μείωσαν κατά 80% τα κονδύλια που προορίζονται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Κύριε Κουμουτσάκο, αυτό δεν είναι υποχρέωση της μητέρας πατρίδας? Δεν είναι υποχρέωση της μητέρας πατρίδας να εξασφαλίζει την εκμάθηση τουλάχιστον της ελληνικής γλώσσας? Το κορυφαίο ζήτημα που κατοχυρώνει έναν δεσμό αυτών των ανθρώπων με την Ελλάδα. Το ζήτημα της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, η ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Τι κάνατε πάνω σε αυτό? 80% μείωση των κονδυλίων. Να γιατί είσαστε υποκριτές. Να γιατί είσαστε υποκριτές. Και γιατί αντιμετωπίζετε τους απόδημους ως κουκιά.
για ψηφοθυρικούς και μόνο λόγους. Και την ίδια στιγμή, στις άλλες υποχρεώσεις που έχετε ως κυβερνήσεις και είχατε απέναντι στους επώδυμους, εκπαίδευση, λειτουργία προξενικών αρχών κτλ., εκεί δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Και χρόνο με το χρόνο τα προβλήματα, αντί να λύνονται, μεγαλώνουν όλο ένα και περισσότερο. Και εμφανίζεστε τώρα ως προστάτες των απόδημων, όταν είσαστε εσείς που ευθύνεστε για αυτά τα προβλήματα. Και όχι μόνο τώρα, αλλά και ιστορικά, από τη δεκαετία του 60, τότε που η μετανάστευση ήταν ευλογία δια τον τόπο, Κανελόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, η μετανάστευση είναι ευλογία δια τον τόπο, μέχρι τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, που ο κόσμος αυτός δεν έφυγε, τον διώξατε εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθήσατε. Άρα λοιπόν ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός είναι αυτός που πυροδότησε τη συζήτηση. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο φυσικά έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ενώ υιοθέτησε τον προηγούμενο νόμο και τη λογική των κριτηρίων, η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έκανε λόγο για προσβλητικά και αχαρακτήριστα κριτήρια. Κύριε Κατρούγκαλε, πάντως, όντως, αυτή τη θέση που παρουσιάσατε σήμερα την λέγατε και στη Διακομματική Επιτροπή. Πουθενά όμως δεν είπατε ότι τα κριτήρια που μπήκαν στο νόμο ήταν προσβλητικά και αχαρακτήριστα. Πουθενά δεν το είπατε. Και ποτέ δεν το είπατε. Αυτό που είπε δηλαδή η κυρία Τζάκρη στον εθνικό κήρυκα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να λοιπόν και ο δικός σας πολιτικός στοιχοδιοκτισμός. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα στο εσωτερικό, άλλα στο εξωτερικό. Η τακτική όλων σας, αυτή είναι η τακτική όλων σας που εκφράζεται και στη σημερινή συζήτηση. Καλά, για το Κινάλ Πασόκ δεν μιλάω. Ακούσαμε εδώ ότι λέει το Κινάλ Πασόκ ήταν πάντα και πάλευε για την ψήφο των απόδημων. 2001, ας ξεκινήσουμε από το 2001. Μην πάω παραπίσω. 2001, όταν ψηφίστηκε η συνταγματική ρύθμιση των 200 ψήφων. Από το 2001 μέχρι το 2012, πόσα χρόνια ήσασταν κυβέρνηση? 6. 6 χρόνια κυβέρνηση και 6 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Πόσους ψήφους είχατε αθρηστικά και οι δύο μαζί? Πάνω από 200 ψήφους. Πολύ πάνω από 200 ψήφους. Πόσες φορές φέρατε νόμο για την ψήφο των αποδήμων? Καμία. Καμία. Και έρχεστε εδώ και λέτε ότι είμαστε το κόμμα που πάντα πάλευε για την ψήφο των αποδήμων. Άλλη μια υποκρισία. Και έρχεται εδώ, τι άλλαξε, ποια είναι η διαφορά? Ότι ο δικοματικός ανταγωνισμός του τότε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν επέτρεπε να έρθει αυτός ο νόμος. Το Πασόκ άλλαξε θέση τώρα, που είναι μικρό κόμμα, και στη θέση του έχει μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο αυτού του δικοματικού ανταγωνισμού. Γι' αυτό έρχεται και ο κύριος Κατρούγκαλος εδώ και κάνει ομιλία με τα λεγόμενα του κυρίου Βενιζέλου του τότε. Αυτό είναι. Αυτές είναι οι οβιδιακές μεταμορφώσεις. Αυτός είναι ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός. Η υποκρισία σας. Τα άλλα στο εσωτερικό και άλλα στο εξωτερικό. Τι δεν λέτε όμως και εσείς της κυβέρνησης? Δεν λέτε το βασικό. Εμφανίζεται ότι η ψήφος των αποδήμων και εσείς και η Ελληνική Λύση και το Κινάλ και το Μέρα 25, που είσαστε τα τέσσερα κόμματα που έχετε ταυτόσιμη θέση, αυτοί εσείς είστε, είναι Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, Μέρα 25 και Ελληνική Λύση. Εμφανίζεται την ψήφο των αποδήμων ότι είναι ζήτημα μόνο των απόδημων. Ότι είναι κάτι που αφορά μόνο τους απόδημους. Όχι. Βεβαίως αφορά τους απόδημους, αλλά είναι και κάτι το οποίο αφορά και όσους ζουν στο εσωτερικό. Και αυτό δεν τολμάτε να το πείτε. Δεν τολμάτε να το πείτε. Δεν τολμάτε να πείτε με αυτόν τον τρόπο ότι το τι σύνταξη θα υπάρχει, τι εργασιακές σχέσεις θα υπάρχουν, τι παιδεία θα υπάρχει, τι υγεία, τι φορολογία, δεν θα το καθορίζουν μόνο όσοι ζουν στο εσωτερικό και υφίστανται τις άμεσες συνέπειες αυτών των επιλογών, των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών και πολιτικών, ότι θα το καθορίζουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και κανέναν οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με τη χώρα και να μην υφίστανται τις συνέπειες της όποιας πολιτικής επιλογής. Αυτό το λέτε έτσι στον ελληνικό λαό? Δεν το λέτε.
Ψελίσατε μόνο κάτι ο κύριος Βορύδης, ότι μπορεί, λέει, να είσαι και στο εσωτερικό, αλλά να μην υφίσταση τις συνέπειες. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Όταν κάποιος ζει στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι αυταπόδεικτος ο κοινωνικός δεσμός με αυτή την κοινωνία. Γιατί δεν τολμάτε να το πείτε έτσι? Γιατί αυτό το ζήτημα το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Καταλαβαίνει ότι η διευκόλυνση της ψήφου πρέπει να αφορά εκείνους που έχουν συνθήκες ζωής που προσομοιάζουν με τις δικές τους συνθήκες ζωής. Και όχι κάποιοι οι οποίοι δεν θα υποστούν τις συνέπειες και τα αποτελέσματα των όποιων πολιτικών τους επιλογών. Αλλά αυτό το κρύβεται. Είχε πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά, είχαν πολύ ενδιαφέρον ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν από ορισμένους εκπρόσωπους κοινοτήτων στην ακρόαση των φορέων. Όταν θέσαμε το ερώτημα ως ΚΚΕ, για ποιο λόγο ήταν πολύ χαμηλός ο αριθμός όχι μόνο της συμμετοχής, αλλά και της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους των ελληνικών ευρωεκλογών, για την ανάδειξη δηλαδή των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Η απάντηση που μας δόθηκε, και όχι μόνο μια φορά, και στην προηγούμενη ακρόαση φορέων που είχε γίνει στον προηγούμενο νόμο, δόθηκε η ίδια απάντηση, ήταν η εξής. Πέρα από τις δυσκολίες που θέσανε όσον αφορά τη λειτουργία πρεσβειών, προξενείων του εξωτερικού κτλ., η βασική αιτία που ανέδειξαν ήταν η εξής. Ότι εμείς προτιμάμε να συμμετέχουμε στις εκλογές για την ανάδειξη των Γερμανών ευρωβουλευτών, των Σουηδών ευρωβουλευτών, των Βέλγων ευρωβουλευτών, γιατί με αυτές τις χώρες έχουμε συνδέσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη ζωή και το μέλλον μας. Και καλά κάνουμε, λένε αυτοί οι άνθρωποι. Και καλά κάνουν. Βεβαίως. Αυτό το ζήτημα είναι ένα ζήτημα τεχνικό? Είναι ένα ζήτημα εκλογικό? Ή είναι ένα ζήτημα βαθιά κοινωνικό που πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας? Πολύ περισσότερο που σε ό,τι αφορά την Ελλάδα υπάρχει μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Υπάρχει μια γενικευμένη εκτεταμένη εφαρμογή του αναχρονιστικού δικαίου του αίματος, που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας και αυτόματης εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, αν κάποιος αποδείξει ότι έστω ένας μακρινός πρόγονος του ήταν ελληνικής καταγωγής. Και αυτό συνεπάγεται και αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Δεν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι δυνητικά στους εκλογικούς καταλόγους μπορεί να εγγραφεί μία άλλη Ελλάδα. Ένα μέρος της οποίας στο διάβατο χρόνων, στις γενιές των μεταναστών, που μπορεί να τιμά την καταγωγή του, να αγαπά την Ελλάδα, εντούτοις έχει χάσει κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς, διαμορφώνει κριτήριο και συνείδηση με βάση την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας, δεν έχει την απαιτούμενη ενημέρωση και πληροφόρηση για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας? Φυσικά και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Και πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας και εμείς και ο ελληνικός λαός, που συμφωνεί ότι πρέπει να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην πρόταση που καταθέσαμε ως ΚΚΕ με ειλικρίνεια, χωρίς τακτικισμούς, στη βάση αρχών, και την οποία εξηγήσαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μια πρόταση που ήταν στον αντίποδα και της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας και του υπόλοιπου γκρουπ κομμάτων που ανέφερα, και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τι πάει να πει ενιαίο ψηφοδέλτιο? Ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί δεν είναι ενιαία η ομογένεια. Η ενιαία η ομογένεια έχει και τον έσω πάπας, έχει και τον εργάτη των γερμανικών εργοστασίων. Αυτοί οι δύο, ο έσω πάπας και ο εργάτης, θα εκφράζονται από το ίδιο ψηφοδέλτιο στο όνομα κάποιων εθνικών ιδανικών κτλ. Φυσικά και δεν μπορούν να εκφράζονται από το ίδιο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Γι' αυτό υπάρχει ταξική διαφοροποίηση και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και διαφορετική πολιτική και κοινωνική τοποθέτηση. Και έρχεστε εδώ με μια βαθιά αντιδραστική ρητορική, ιδιαίτερα αυτή που ανέπτυξε η κυρία Τζάκρη στην Επιτροπή, και υπερθεματίζεται υπέρ των ενιών ψηφοδελτίων. Λες και είναι ενιαία η ομογένεια. Απέναντι λοιπόν σε αυτές τις προτάσεις ήταν η πρόταση του ΚΚΕ.
ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια, να διευκολύνεται βεβαίως η ψήφος των αποδήμων, όμως αυτή η διευκόλυνση να αφορά εκείνους των οποίων οι συνθήκες ζωής προσομοιάζουν με τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα. Και έτσι μπήκανε και τα αντίστοιχα κριτήρια. Δηλαδή ο φορολογικός δεσμός που πιστοποιεί μια κοινωνική σχέση, η ελάχιστη παρουσία στη χώρα, 2 χρόνια τα τελευταία 35, και η αυτοπρόσωπη παρουσία στα εκλογικά τμήματα. Αυτά τα κριτήρια είναι αυθαίρετα, προέκυψαν αυθαίρετα από το μυαλό μας, ήταν ένα κομματικό καπρίτσιο? Όχι. Τα κριτήρια αυτά υπάρχουν στην νομοθεσία πάρα πολλών χωρών. Και μάλιστα χωρών που εσείς τις ονομάζετε προηγμένες. Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βρετανία. Υπάρχουν αυτά τα κριτήρια. Γιατί αυτές οι χώρες βάζουν αυτά τα κριτήρια? Και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο απόδημος πληθυσμός των χωρών σε σχέση με τον πληθυσμό που ζει στη χώρα, είναι και πιο αυστηρά τα κριτήρια. Γιατί υπάρχουν και χώρες όπως είναι η Ιρλανδία ή το Ισραήλ που έχουν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων που απαγορεύουν τελείως αυτή την ψήφο, τη διευκόλυνση. Γιατί το κάνουν αυτό? Δεν το καταλαβαίνετε γιατί το κάνουν? Και επίσης τα κριτήρια αυτά έχουν διατυπωθεί στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και μάλιστα οι αποφάσεις αυτής της νομολογίας έχουν διαμορφωθεί με παρέμβαση των ελληνικών κυβερνήσεων, όπως είναι στην υπόθεση Σιταρόπουλου, όπου λέει το εξής: «Εθνικοί κανόνες που θέτουν ως όρο του δικαιώματος ψήφου την κατοικία στη χώρα είναι θεμητοί από την άποψη του άρθρου 3, Ντόιλ κατά Ηνωμένου Βασιλείου, όπου έκρινε ότι η αναστολή του δικαιώματος ψήφου που επιβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στους απόδημους που συμπληρώνουν 15 έτη παραμονή στο εξωτερικό είναι συμβατή με το άρθρο 3. Όπως και σε παρόμοιες άλλες περιπτώσεις, στην υπόθεση εκείνη το δικαστήριο έκρινε ότι η επιμακρών εγκατάσταση σε άλλη χώρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση των δεσμών των απόδημων με τη χώρα ηθαγένειας και την περιορισμένη μόνο δέσμευσή τους από τους κανόνες που θέτουν τα δημόσια όργανά της, κυβερνήσεις, κοινοβούλια κτλ. Όπως επαναλαμβάνει το δικαστήριο στη Σιταρόπουλος, τρεις κυρίως λόγοι δικαιολογούν τη θέσπιση της κατοικίας εντός της χώρας ως προϋπόθεση του δικαιώματος του εκλέγην. Οι πιο περιορισμένες γνώσεις των απόδημων εκλογέων για τα καθημερινά προβλήματα της χώρας, οι λιγότερες δυνατότητες τους να συμμετέχουν στην προεκλογική διαδικασία, καθώς και το γεγονός ότι οι νόμοι που ψηφίζει το Κοινοβούλιο αφορούν κατά πρώτο λόγο όσους διαμένουν εντός της επικράτειας. Να τα λοιπόν τα κριτήρια που δεν θέλετε. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και σε αυτήν και σε πολλές άλλες ακόμη υποθέσεις. Μπορεί να υπάρχουν με την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών κάποιες αδικίες, βεβαίως. Εμείς δεν είπαμε ότι μπορεί να μην υπάρχουν. Να υπάρχει δηλαδή και ένας κάποιος απόδημος σε κάποιες περιπτώσεις που όντως να έχει δεσμό ή να μην συμπληρώνει κτλ. Κτλ. Κάνεις όμως μια γενική εφαρμογή. Και σίγουρα οι αδικίες αυτές είναι πολύ μικρότερες από την αδικία που θα προέκυπτε αν διαμορφώνονταν λογικές η μέσα και η έξω. Όταν σε οριακά πιθανά εκλογικά αποτελέσματα η καθοριστική ήταν η ψήφος ανθρώπων που δεν έχουν σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, τότε θα ήταν η πολύ μεγάλη αδικία και οι διχαστικές λογικές που θα αναπτύσσονταν. Άρα λοιπόν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τα κριτήρια αυτά που μπήκαν είναι απολύτως λογικά, συμβατά και με τη διεθνή πρακτική και με την ελληνική πραγματικότητα. Τα ψηφίσατε, τώρα δεν σας αρέσουν και λέτε ότι είναι μονές. Δικαίωμά σας. Ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός, βεβαίως, και αυτό είναι ένα δικαίωμα στην πολιτική και δικό σας και δικό σας. Όμως εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει κριτήριο. Τα προβλήματα των απόδημων που έχετε συσσωρεύσει είναι κριτήριο για να σας γυρίσει την πλάτη, και ένα ακόμη κριτήριο πρέπει να είναι το ζουμί αυτής της συζήτησης. Η υποκρισία σας, ο πολιτικός στοιχοδιοκτισμός και τα πολιτικά παιχνίδια που παίζετε στις πλάτες αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστώ.